Το μπάντμιντον έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα, στην Κομοτηνή. Το έφερε ο κύριος Στεπάν Παρτεμιάν με τον Αντωνίου τον Παναγιώτη. Και δημιουργήθηκε έτσι, εδώ ξεκίνησε το μπάντμιντον, δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία το 1994. Και από τότε η Κομοτηνή ήταν στις πρώτες ομάδες της Ελλάδος. Βέβαια αργότερα έπεσε λίγο, μετά ανέλαβε ο Ιορδάνο ο Χαράλαμπος από το 2005 μέχρι σήμερα και έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία ομάδα. Έχει, στην Α1 τώρα είναι η δικιά μας η ομάδα και στην Ξάνθη, την οποία κάνει ο Μπάμπης. Και έχει και πολλούς μικρούς αθλητές καλούς, δηλαδή που έχουν μέλλον σε όλες τις κατηγορίες από 11άρια μέχρι 19άρια, ανδρών γυναικών. Έχει καλό δυναμικό δηλαδή, το δουλεύει πάρα πολύ. Και βεβαίως ασχολείται και πολύ με τους βετεράνους. Έχει πάρα πολλά άτομα που ασχολούνται από 40 μέχρι 60 χρονών. Δίπλα μας είναι ο Κυριάκος Αποστόλου, ο οποίος είναι από τους αθλητές που βοήθησαν σημαντικά στην πρόσφατη διοργάνωση στην Α2, στην οποία η ομάδα μας κατατάχθηκε πρώτη, σε σύνολο 7 ομάδων. 7 ομάδων από πού? Υπήρχε ομάδα από Πελοπόννησο, από Αθήνα, από την κεντρική Ελλάδα, από τον Τύρναβο και 2 ομάδες από το Βορρά, η δικιά μας ομάδα και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Πρώτη λοιπόν η Κομοτηνή. Μάλιστα, δίνοντας πολύ ωραίους αγώνες. Η Χριστίνα Μαυρομαντίδου που μόλις μίλησε και ο Κυριάκος Αποστόλου που τώρα θα σας μιλήσει ήταν 2 από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχίας. Όλα αυτά τα χρόνια ο Κυριάκος Αποστόλου βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα μαζί με και άλλα παιδιά της ηλικίας του και διεκδικεί με αξιώσεις τις πρώτες θέσεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα που γίνονται στην ηλικιακή του κατηγορία. Όπως επίσης ένα σημαντικό στόχο που έχουμε βάλει είναι το επερχόμενο σχολικό πρωτάθλημα, το πανελλήνιο που θα γίνει σε προσεχές διάστημα στη Λιβαδιά. Μια ιδιαίτερη δυναμική προσπάθεια, επιτρέψτε μου να πω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι Κομοτηναίοι, τα παιδιά της Κομοτηνής το είχαν ξεχάσει ίσως, τώρα ξανά τον μπάντμιντον επανήλθε ιδιαίτερα δυναμικά και με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα μπορούμε να πούμε. Ναι. Το μπάντμιντον δεν σταμάτησε ποτέ στην Κομοτηνή, απλά όπως όλα τα πράγματα, κατά διαστήματα κάνουν μια μικρή κοιλιά. Η δικιά μας προσπάθεια έχει ξεκινήσει από το 2008, που σας είπε η κυρία Μαυρομαντίδου. Απλά τώρα αρχίζει και φαίνεται ο καρπός της δουλειάς των προηγούμενων ετών. Όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε, τα οποία δεν είναι τα μοναδικά, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιδιών, είναι στον προθάλαμο να μπουν μέσα στην ομάδα. Πολλά από αυτά ήδη αγωνίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και έχουν ήδη πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το σημαντικό που έχουμε κάνει εμείς εδώ πέρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι έχουμε εντάξει το άθλημά μας, και άτομα με αναπηρίες. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί με 1-2 πυρήνες που υπάρχουν σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, πρωτοπόροι στο παραμπάντμιντον. Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο άθλημα ξεχωριστό και γιατί ένα παιδί να ασχοληθεί με αυτό? Δείτε, είναι η ταχύτητα του αθλήματος και το ότι είναι τελείως απρόβλεπτο. Και αυτό κάνει αυτούς που βλέπουν απ' έξω, τους θεατές, να έρχονται να βλέπουν, να συνεχίσουν να βλέπουν και να τους δίνει το ενδιαφέρον να ασχοληθούν παραπάνω και ουσιαστικά με την ασχολία να κατέβουν και σε αγώνες και να πάρουν και διακρίσεις και τέτοια. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Ασχολούμαι γύρω στα 7 χρόνια και από την 5η Δημοτικού ξεκίνησα έτσι όπως όλα τα παιδιά εδώ πέρα ήρεμα και χαλαρά και συνέχεια ήρθαν οι αγώνες και όποιες επιτυχίες έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ μια ιδιαίτερα μεγάλη διοργάνωση αναμένεται να συμβεί το Μάρτιο στην Κομοτηνή μέσα από το συγκεκριμένο άθλημα και πώς αισθάνεστε που είστε και ο μεγαλύτερος ηλικία? Ευχαριστώ που δεν είπες πόσο μεγαλύτερος. Αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση και ήταν ωραίο που αντιπροσώπησα αυτό το κομμάτι της ομάδος που είναι μεγάλο, δεν είναι βέβαια υποκανονικές συνθήκες στο αγωνιστικό, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδος, δηλαδή οι άνθρωποι που μάθανε μπάντμιντον αργά, μετά τα 40, το αγάπησαν και ασχολούνται κυρίως με τουρνουά άλλου τύπου, τα seniors, δηλαδή για τους παλεμάχους. Σε ένα τέτοιο τουρνουά θα γίνει στην Κομοτηνή στις 4 με 5 του Μαρτίου, με την βοήθεια του Δήμου, η Ομοσπονδία μας θα βοηθήσει.